Οι πλημμύρε στην περιφέρεια τη Εμίλια Ρωμάνια στην Ιταλία στήχησαν τη ζωή σε 15 ανθρώπου και προκάλεσαν ζημιέ οι οποίε ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωση αναφέρονται και σε ακόμα έναν κίνδυνο. Ο σχετικό συναγερμό σημάνθηκε από τι περιφέρειε του Φορλί και τη Ραβένα και αφορά μια ακόμα συνέπεια των πλημμυρών στην Εμίλια Ρωμάνα. Τα ορμητικά νερά και οι μεγάλε ζημιέ στι γεωργικέ εκτάσει ξανάφεραν στην επιφάνεια εκρηκτικού μηχανισμού τη περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι υπάρχει τώρα κίνδυνο να εκραγούν. Μέχρι αυτή τη στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή της Ραβένα, άνδρε και γυναίκε του Ιταλικού στρατού εντόπισαν έξι βόμβε τη συγκεκριμένη περίοδου. Οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν, αλλά οι ειδικοί σημειώνουν πως υπάρχουν σίγουρα και άλλοι και ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην κινδυνεύσουν κυρίως αγρότες και κάτοικοι της υπαίθρου. Παράλληλα όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα ορμητικά νερά να έχουν μεταφέρει τις βόμβες αυτές του περασμένου αιώνα και σε κεντρικές περιοχές διαφόρων πόλεων, κάτι που σημαίνει ότι ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται.